Γεια σας. Σήμερα θα σας πω δύο λόγια για το γυαλουρονικό οξύ και μετά θα σας δείξω και πώς θα φτιάξουμε στο σπίτι μόνοι μας ένα τζέλ από γυαλουρονικό οξύ. Αρχικά όμως να τονίσω ότι ενώ χρησιμοποιούμε τον όρο γυαλουρονικό οξύ, στην πραγματικότητα, ο πραγματικός του δηλαδή όρος είναι sodium hyaluronate, δηλαδή στα ελληνικά γυαλουρονικό νάτριο. Αυτό το συγκεκριμένο προϊόν που θα φτιάξουμε δεν είναι όξινο, δηλαδή δεν έχει pH όξινο, γιατί έχει ήδη επεξεργαστεί από τους παραγωγούς και το pH του είναι περίπου γύρω στα 7, που θα έλεγα ότι είναι αρκετά φιλικό για το δέρμα μας. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι εμείς μπορούμε να το χρησιμοποιούμε καθημερινά χωρίς κανένα πρόβλημα, δηλαδή δεν ερεθίζει το δέρμα όπως παραδείγματος κάποια άλλα οξέα με τα οποία κάνουμε χημικό peeling. Και εκτός αυτού μπορούμε να το χρησιμοποιούμε άφοβα και το καλοκαίρι και οτιδήποτε τύπο δέρματος και αν έχουμε. Αυτό λοιπόν σήμερα θα το χρησιμοποιήσουμε, θα φτιάξουμε ένα τζέλ 100 γραμμάρια με στα οποία θα χρησιμοποιήσουμε 1 γραμμάριο σκόνη γυαλουρονικό οξύ και 99 γραμμάρια απεσταγμένο νερό και θα δημιουργήσουμε έτσι το τζέλ μας. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα τζέλ που θα έχει περιεκτικότητα 1% γυαλουρονικό οξύ. Αυτό είναι ένα προϊόν που ενυδατώνει πάρα πολύ το δέρμα. Έχει και πολύ αναπλαστικές ιδιότητες και επουλωτικές, δηλαδή αν έχουμε κάποιο μικρό τραύμα, μικρή πληγή, μας βοηθάει για να επουλωθεί. Μετά, το ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι κάνει ένα μικρό lifting, δηλαδή γεμίζει τις ρητίδες, αυτές τις μικρές ρητίδες που έχουμε γύρω από τα μάτια, γύρω από το στόμα, και δίνει ελαστικότητα στην επιδερμίδα και την αφήνει πολύ απαλή. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι ένα προϊόν που μπορούμε να το χρησιμοποιούμε με πολλούς τρόπους. Αρχικά μπορούμε να το χρησιμοποιούμε έτσι όπως θα το φτιάξουμε, ένα απλό τζέλ, το οποίο μπορούμε να το βάζουμε στο πρόσωπο και θα έλεγα ότι να το βάζουμε έτσι απλά στην περιοχή γύρω από τα μάτια ή γύρω από το στόμα, έτσι εδώ που έχουμε κάποιες ρητίδες. Τώρα, αν έχουμε κάποιες, για κάποιες πιο όριμες επιδερμίδες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε όλο το πρόσωπο και στον ντεκολτέ ακόμα. Όπως είπα και πριν, είναι ένα προϊόν που το χρησιμοποιούμε άφοβα, κάθε μέρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άλλος τρόπος χρήσης είναι να το χρησιμοποιούμε σαν βάση για να κάνουμε το make-up μας. Ειδικά το καλοκαίρι, αυτό είναι πολύ καλό, γιατί δεν είναι κρέμα που μας λαδώνει, ας πούμε, έτσι με τη ζέστη, αλλά είναι ένα gel που είναι πάντα στο δέρμα πιο απαλό. Μετά μπορούμε να το βάλουμε μέσα στην κρέμα μας, δηλαδή μια κρέμα που έχουμε αγοράσει, να βάλουμε από 1 έως 5% gel γυαλουρονικό οξύ και να το ανακατέψουμε, έτσι όπως είναι δηλαδή η κρέμα μας κρύα, να το ανακατέψουμε στην κρέμα μας και να την εμπλουτίσουμε δηλαδή και με αυτό το συστατικό. Με τον ίδιο τρόπο θα το κάνουμε και βέβαια όταν φτιάχνουμε και τις δικές μας τις κρέμες, στις κρέμες για το πρόσωπο ειδικά, προσθέτουμε πάντα γυαλουρονικό οξύ σε περιεκτικότητα 5%, έτσι ώστε να, σαν ενεργό συστατικό. Γιατί όπως είπα πριν, αυτό βοηθάει πάρα πολύ για να κάνει ενυδάτωση στο πρόσωπο. Μετά, κάτι άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι αυτό το συγκεκριμένο προϊόν που χρησιμοποιήσουμε εμείς σήμερα δεν έχει ζωική προέλευση και έτσι είμαστε και φιλικοί προς τους φίλους μας, τους οικολόγους και τους ζωόφιλους. Αλλά είναι ένα προϊόν τεχνητό που έχει, δηλαδή είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας. Μετά, κάτι άλλο που ήθελα να σας πω έτσι για να κλείσω, ότι ακούμε πάρα πολλά πράγματα για το γυαλουρονικό οξύ, ότι δηλαδή είναι ένα θαυματουργό προϊόν, ότι κάνει lifting και κάτι τέτοια. Εντάξει, όπως είπα και πριν, ενυδατώνει φοβερά το δέρμα, κάνει έτσι το μικρό lifting, κάπως έτσι τεντώνει δηλαδή το δέρμα, αλλά βέβαια μην περιμένουμε και ότι κάνει θαύματα, γιατί αυτό σίγουρα είναι ένα προϊόν το οποίο μπαίνει στο δέρμα μας, στην επιδερμίδα μας δηλαδή, και δεν είναι ότι προχωράει πολύ βαθιά μέσα, μένει στα πρώτα στρώματα της επιδερμίδας και απλά ενυδατώνει και δίνει ελαστικότητα στο δέρμα.
Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι θα δούμε θαύματα και θα μας φύγουν ξαφνικά οι ρητίδες και εντάξει. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω και πάμε τώρα να σας δείξω πώς θα το φτιάξετε. Γεια σας! Τσάου! Το τζέλ μας. Εγώ έχω αυτό το φακελάκι, το οποίο έχει μέσα 5 γραμμάρια σκόνη. Εμείς θα χρειαστούμε το ένα, οπότε πάμε να ζυγίσουμε ένα γραμμάριο γυαλουρονικό όξι. Ακριβώς ένα γραμμάριο. Λοιπόν, τώρα θα χρειαστούμε 99 γραμμάρια νερό. Νερό θα χρησιμοποιήσουμε πάντα για τις κρέμες μας. Αυτό το νερό που βάζουμε στο σίδερο, δηλαδή αποσταγμένο νερό. Οπότε θα ζυγίσουμε τώρα και 99 γραμμάρια νερό. Ζυγίζω πάντα με ένα ποτηράκι τέτοιο πλαστικό στη ζυγαριά μου, γιατί αυτές οι ζυγαριές ακριβίας είναι ζυγαριές που μπορούν να ζυγίσουν, παραδείγματος χάρη αυτή μπορεί να ζυγίσει μόνο μέχρι 200 γραμμάρια. Αν λοιπόν βάλουμε ένα ποτηράκι σαν αυτό, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε γυάλινο, κατευθείαν η ζυγαριά μας μπορεί να είναι πιο βαρύ, βάζοντας μέσα και τα υλικά, και η ζυγαριά δεν αντέχει το βάρος και χαλάει, πώς να πω. Έτσι λοιπόν, είναι αυτό να προσέχετε πάρα πολύ τις ζυγαριές αυτές, γιατί είναι πολύ ευαίσθητες και όπως είπα, όταν ζυγίσουν παραπάνω βάρος, δεν αντέχουν. Λοιπόν, έτσι θα βάλουμε τώρα στο ποτηράκι μας το γυάλινο τα 99 γραμμάρια απεσταγμένο νερό και θα ρίξουμε σιγά σιγά έτσι μέσα τη σκόνη μας, σιγά σιγά έτσι σαν βροχή να πέφτει, ώστε να πάει παντού, να μην πέσουν δηλαδή μεγάλα κομμάτια μόνο σε ένα σημείο, έτσι όσο μπορούμε να πιάσουμε όλη την επιφάνεια του νερού για να μπορεί να ενυδατωθεί καλά η σκόνη μας. Έτσι. Τώρα παίρνουμε μία ταινία έτσι διαφάνεια και σκεπάζουμε καλά το ποτηράκι μας. Έτσι. Χωρίς να το κουνάμε και πολύ πολύ. Και το αφήνουμε αυτό έτσι όπως είναι ακριβώς για να ενυδατωθεί, χωρίς να το κουνάμε, το βάζουμε δηλαδή σε ένα σημείο και το αφήνουμε εκεί για 12 ώρες. Εγώ συνήθως το φτιάχνω το βράδυ και το πρωί που ξυπνάω είναι έτοιμο, ενυδατωμένο. Μετά λοιπόν από 10-12 ώρες είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε την ταινία και βλέπετε ότι η σκόνη μας έχει όλη η γραμφή, αλλά ανακατεύοντας βλέπουμε ότι δεν έχει δημιουργηθεί ένα τζελ λίο, αλλά έχει κάποια έτσι μπαλάκια, ας το πούμε, δεν ξέρω αν βλέπετε, έτσι, τα οποία θέλει έτσι λίγο δουλειά τώρα αυτό με το κουταλάκι μας, πάντα πλαστικό κουταλάκι, για να λιώσουμε αυτά τα μπαλάκια έτσι και να γίνει το τζέλ μας λίο. Εδώ θέλει λίγο υπομονή. Σιγά σιγά, έτσι το φέρνουμε στα τυχώματα και το λιώνουμε. Αυτό το τζέλ τώρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αμέσως. Αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε έτσι, πρέπει να το διατηρήσουμε μόνο για λίγες μέρες στο ψυγείο,
Αν όμως, όπως είπα, θέλουμε να το κρατήσουμε για να το βάλουμε στα καλλιτικά μας ή τέλος πάντων για να το κρατήσουμε για περισσότερο καιρό να διατηρηθεί, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το συντηρητικό. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό, λέγεται Coast Guard, και το παίρνω από ένα γαλλικό site το οποίο λέγεται Aroma Zone. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό το συντηρητικό, είναι ένα ήπιο συντηρητικό για όλα τα καλλιτικά που φτιάχνω, για όλες μου τις κρέμες. Οπότε αυτό είναι κάτι που μας χρειάζεται οπωσδήποτε, γιατί αλλιώς δεν μπορεί το τζέλ μας να διατηρηθεί πάνω από 3-4 μέρες. Οπότε σε 100 γραμμάρια προϊόντος θα πρέπει να βάζουμε 16 σταγόνες Coast Guard. Ανακατεύουμε τώρα πολύ καλά, να πάει παντού το συντηρητικό μας. Οπότε και εδώ πάλι δουλεύουμε λίγο να το λιώσουμε καλά το τζέλ, να μην έχουμε αυτά τα μπαλάκια όπως είπα. Θα το βάλουμε σε κάποιο μπουκαλάκι, σαν αυτό, παραδείγματος χάρη, που, για να μπορεί να βγαίνει εύκολα. Ή εγώ σήμερα θα βάλω λίγο σε αυτό το μπουκαλάκι για να το χρησιμοποιώ έτσι σκέτο, και θα βάλω και λίγο εδώ, το οποίο εγώ το χρησιμοποιώ μετά για τις κρέμες μου, δηλαδή σαν ενεργό συστατικό για όλες τις κρέμες. Αυτό είναι, έχει ένα στόμιο τέτοιο και αυτό βολεύει για να βγαίνει το τζέλ μας, και είναι σκούρο, οπότε μπορούμε να το διατηρήσουμε για αρκετό καιρό χωρίς να παίρνει φως, και είναι ένα συστατικό που το χρησιμοποιούμε και αυτό σχεδόν σε όλες τις κρέμες. Παίρνουμε λοιπόν μπουκαλάκι μας, παίρνουμε και ένα χωνί έτσι με λεπτό, και θα δείτε τώρα, ρίχνουμε λοιπόν το τζέλ και μπορεί να φαίνεται ότι το τζέλ είναι πηχτό, αλλά αυτό βλέπετε σιγά σιγά κατεβαίνει. Έτσι, το αφήνουμε λοιπόν εκεί μέχρι να γεμίσουμε το μπουκαλάκι μας. Και το ίδιο μετά θα κάνω και σε αυτό, το οποίο βγάζουμε το στόμιο. Αυτό εδώ πέρα, σας δείξω. Έτσι, αυτό εδώ πέρα βγαίνει. Και έχουμε την τρύπα μας που μπορούμε να βάλουμε πάνω το χωνί και να γεμίσουμε και αυτό. Αφού λοιπόν γεμίσουμε το μπουκαλάκι μας, είμαστε έτοιμοι για να το χρησιμοποιήσουμε αυτό έτσι όπως είναι, κατευθείαν στο πρόσωπο. Σας δείξω, έτσι βγάζουμε λίγο, μια πολύ μικρή ποσότητα από τζέλ, και το χρησιμοποιούμε αυτό στην περιοχή γύρω από τα μάτια και γύρω από το στόμα, όπου έχουμε δηλαδή αυτές τις μικρές ρητίδες, για να έτσι να κάνει λίγο να γεμίσει και να τεντώσει λίγο την περιοχή. Σε πιο γερασμένες βέβαια επιδερμίδες μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε όλο το πρόσωπο, αλλά και στο ντεκολτέ. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι για να ξεκινήσουμε για να χρησιμοποιήσουμε το υαλουρονικό μας οξύ που το έχουμε φτιάξει μόνοι μας. Ελπίζω να το φτιάξετε κι εσείς, γιατί είναι τόσο εύκολο, τόσο απλό και κοστίζει πραγματικά πολύ λίγο. Γεια σας! Τσάου!